Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε το φάκελο που έχει να κάνει με τα μπάκια, αυτά τα τετράτροχα οχήματα και γενικά τις τετράτροχες, τις γουρούνες που λέμε. Συνήθως ενοικιάζονται σε παραθαλάσσιες περιοχές. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει το καθεστώς ενοικίασης, τι πρέπει να φοράνε αυτοί που τις ενοικιάζουν και όλα αυτά. Πρώτα όμως, πάμε να δούμε την εικόνα του, τι συμβαίνει, τι προκύπτει από αυτή την πρακτική και το ανέλεγχτό της. Θα πάω πρώτα στον Κώστα Νάνο στην Πάφο να δούμε, να θυμηθούμε τα ατυχήματα, θέλετε, με μπάκι και τετράτροχες, τουλάχιστον φέτος. Κώστα. Καλό μεσημέρι, κάποια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φέτος είχαμε 4 δυστυχήματα με τετράτροχες μοτοσυκλέτες στην περιοχή του Ακάμα και άλλο ένα ατύχημα είχαμε την περασμένη χρονιά. Από τα 5 αυτά ατυχήματα είχαμε 6 τραυματίες κάποια και ένα ατύχημα ήταν θανατηφόρο, στήχησε τη ζωή σε έναν 59χρονο Γάλλο τουρίστα. Υπήρχαν όμως και ατυχήματα που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Αυτά που σας αναφέρω, τα 5 ατυχήματα, τα 4 από τα οποία έγιναν φέτος, ήταν πολύ σοβαρά και ένα από αυτά ήταν μάλιστα και θανατηφόρο. Στα υπόλοιπα υπήρχαν σοβαρά τραυματίες. Κοινό στοιχείο, θα έλεγα, όλων αυτών των ατυχημάτων ήταν ότι τα χρησιμοποιούσαν άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν γνώριζαν καλά την περιοχή, είτε ανέπτυσαν ταχύτητες οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογούνται, δεν δικαιολογούνται για την μορφολογία του εδάφους και για το οδικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα θα σημειώσουμε ότι αυτά τα 2 χρόνια δεν είναι ενδεικτικά για το μέγεθος του προβλήματος, καθώς ουσιαστικά δεν είχαμε τουρισμό. Mm-hmm. Αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Η χρήση αυτών των τετράτροχων μοτοσυκλετών είναι πολύ πιο ευρύτατη σε κανονικές περιόδους και το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν καλύτερα και το πώς, τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να οδηγήσει αυτές τις μοτοσυκλέτες και πώς χρησιμοποιούνται από τους χειριστές και τι μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουν. Κώστα, να σας ευχαριστήσω και να πάμε